Ξέρεις ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος του Νικόλα? Η χειρότερη στιγμή στη ζωή του Λουκά? Το αποθυμένο του Χάρη? Το αποθυμένο του Χάρη είναι η Eurovision. Δεν ξέρω τι λες Κώστα, εγώ έχω σοκαριστεί. Δεν ξέρουμε τίποτα για τα παιδιά μας. Μόνο μια επιφανειακή γνωριμία έχουμε. Δηλαδή, μπορεί να ξέρουμε τι νούμερο παπούτσι φοράνε ή τι έχουν αύριο για το σχολείο, αλλά δεν ξέρουμε τίποτα για το χαρακτήρα τους, για τα συναισθήματά τους. Τι διάβασες πάλι, παιδάκι μου? Το 100 τρόποι να νιώσεις χάλια για το παιδί σου? Όχι, Κώστα. Διάβασα το best seller «Το παιδί μου, ένας γνωστός άγνωστος». Γνωστός άγνωστος. Τι μπούρδες είναι αυτές. Τι τίτλους βάζουν για να πουλήσουν βιβλία? Γνωστός άγνωστος. Λες και είναι τρομοκράτης. Μπουρλέτο! Λοιπόν, από σήμερα εγγενιάζουμε τα οικογενειακά απογεύματα του Σαββάτου. Θα μαζευόμαστε κάθε εβδομάδα και θα κάνουμε όλοι μαζί κάτι που μας αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει? Εντάξει. Περίμενα μεγαλύτερη αντίδραση. Όχι, Κώστα μου, τα παιδιά είναι έτοιμα για αυτή την αλλαγή. Κατά βάθος και αυτά διαισθάνονται την έλλειψη σύνδεσης. Το λέει και μέσα. Θα ευνηδιαστείτε, λέει, από την ανοιχτή διάθεση των παιδιών για κοινές δραστηριότητες. Λοιπόν, άντε, αποφασίστε. Τι θέλετε να κάνουμε? Λοιπόν, αποφασίσαμε. Εγώ σινεμά, ο Νικόλας ηλεκτρονικό και ο Χάρης σκέιτ. Πάμε! Ρε μαμά, τι σε έπιασε πάλι με τις οικογενειακές στιγμές? Θα περάσουμε ωραία, Λουκά μου, θα δεις. Πάλι πήρες βιβλίο για γονείς? Έλα δηλαδή, πάρε και ένα μυθιστόρημα. Εγώ κουστάρω! Ευχαριστώ, Νικόλα μου. Λοιπόν, μέσα σε εκείνο το κουτάκι έχω βάλει χαρτάκια με τα ονόματά μας. Εντάξει, θα τραβήξουμε ο καθένας από ένα. Και? Τι και? Όποιος τραβήξει εμένα κερδίζει. Θα κρατήσετε κρυφό το όνομα που σας έτυχε. Και οι υπόλοιποι θα κάνουμε ερωτήσεις και θα προσπαθούμε να βρούμε ποιος είναι. Και τι κερδίζουμε? Οικειότητα, βρε Χάρη. Θα γνωριστούμε καλύτερα μεταξύ μας. Κι άλλο. Όλη τη μέρα ένας πάνω στον άλλον είμαστε εδώ μέσα. Φτάνει πια. Ναι, Λουκά μου, μπορεί να είμαστε ο ένας πάνω στον άλλον, όμως κάποια κομμάτια του εαυτού μας παραμένουν κρυφά. Το ξέρεις, άγνωστα. Σήμερα το διαπιστώσαμε μάλιστα με τον πατέρα σας που είδαμε το Χάρη με την κουκούλα. Την κουκούλα? Ποια κουκούλα? Εγώ ήμουν με την κουκούλα. Δεν το πιστεύω. Δεν ξέρετε τα ίδια στα παιδιά? Φέρτε μου να τραβήξω. Νικόλας, remember? Είναι αγόρι ή κορίτσι? Αυτό δεν γίνεται να το απαντήσουμε. Αν πούμε κορίτσι θα καταλάβουν όλοι ότι είσαι εσύ. Πρέπει να κάνουμε συμβολικές ερωτήσεις. Ας πούμε, αν ήταν δέντρο, τι δέντρο θα ήταν? Αυτό ήτανε. Από αύριο θα βγάλω διαρκεία στο ψυχολόγο. Θα ήταν πλάτανος, μεγάλος και δυνατός. Αν ήταν ταινία? Θα ήταν ταινία δράσης, με εκρήξεις και βόμβες. Εμένα έβαλες. Ξεκουράσου, πατέρα. Μα αφού είμαι πλάτανος. Αν ήταν παιχνίδι? Δεν θα ήταν ποτέ παιχνίδι, Νικόλα. Γιατί ποτέ δεν παίζουν με αυτό το άτομο. Τον εαυτό του έχει, ρε, η ψωνάρα. Γιατί ψωνάρα? Αλήθεια είπα. Αλλιώς δεν θα με βρίσκατε με την πρώτη. Λοιπόν, αν ήτανε λουλούδι, τι θα ήταν? Θα ήταν γλαδιόλα. Μπράβο, μαμά. Τώρα με βοήθησες. Λυσάρι είσαι. Μα βάλε το μυαλό σου λίγο να δουλέψει. Σκέψου πως είναι η γλαδιόλα, που είναι έτσι χρωματιστή, που είναι τρυφερή, ευαίσθητη. Ο Νικόλας είναι ευαίσθητος. Δεν είμαι. Είσαι. Αφού ολοκλές και γκρινιάζεις. Δεν είμαι ευαίσθητος. Νικόλα μου, γιατί κάνεις έτσι? Δεν είναι κακό να είναι κανείς ευαίσθητος. Να, το λέει και η μαμά. Εσύ είσαι. Είσαι γλαδιόλα. Δεν είμαι. Όποιος το λέει, είναι γλαδιόλα. Για ηρεμήστε σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι? Εγώ παίζω το παιχνίδι και λέω ότι ο Νικόλας είναι γλαδιόλας. Τότε κι εσύ είσαι τσουκνίδας. Καλύτερα τσουκνίδας παρά γλαδιόλας. Κι εσύ, αν θες να ξέρεις, αν ήσουν ζώο, θα ήσουν κάμπια. Εσύ είσαι ζώο και είσαι γλαδιόλας. Μαμά, με είπε ζώο. Χάρη! Τι?
Εγώ είπα ότι αν ήταν ζώο θα ήταν γλαδιόλας. Ρε Χάρη, γλαδιόλα είναι φυτό, για το Θεό δηλαδή. Σωστά, κάτι ξέρεις εσύ από φυτά. Χαρή, αν συνεχίσεις έτσι θα φύγεις από το παιχνίδι. Έτσι θα συνεχίσω. Ωραία, στο δωμάτιό σου τότε. Κρίμα, φεύγω από αυτό το ωραίο παιχνίδι για να πάω στο δωμάτιό μου να παίξω ηλεκτρονικό. Είσαι γουρούνι. Και εσύ είσαι μολόχα. Μπορούμε να πάμε στο δωμάτιό μας τώρα. Γεια σας. Ρε Κώστα, χόντοκ τους έφτιαξες. Είναι ωραία. Επίσης είναι πολύ παχυντικά και ανθυγιεινά. Αυτό που τρως παιδί μου είναι βουτυγμένο στα μητρικά άλατα. Τι είναι μητρικά έλατα? Εντάξει, παρασύρθηκα, αγάπη μου, μια φορά. Ναι Κώστα, μια φορά η πίτσα, μια φορά το χόντοκ, έτσι γίνονται τα υπέρβαρα παιδιά όμως. Χάρη, τι ήταν αυτό? Μπατραχάκι, έχει πολύ γρασία το σπίτι. Ζήτα συγγνώμη αμέσως. Συγγνώμη. Δεν ξέρω πώς μου σημαίνει τέτοιο πράγμα. Ξέρω εγώ. Τα νητρικά άλατα που σας έλεγα. Δεν χωνεύεται αυτό το πράγμα. Θα μου πείτε επιτέλους τι είναι μητρικά άλατα. Νητρικά άλατα. Είναι ένα πράγμα που βάζουν μέσα στο κρέας για να συντηρείται. Ρε Λουκά! Συγγνώμη. Φυσική λειτουργία του πεπτικού. Σοβαρά. Το πεπτικό έχει διάφορες λειτουργίες. Θα μας τις κάνεις όλες φορά παρτίδα. Εντάξει, είπα συγγνώμη. Τέλος πάντων, κομμένα τα χόντογκ. Μπράβο Νικόλα, βελτιώνεσαι, μπράβο. Ευχαριστώ. Δεν το πιστεύω πια αυτό το πράγμα. Αηδία έχετε καταντήσει εδώ μέσα. Είπαμε αγόρια, αλλά να ανοίγετε τουλάχιστον στο ανθρώπινο είδος. Όχι στα κατώτερα θηλαστικά. Έλεος δηλαδή. Λες και δεν μεγαλώνετε σε σπίτι. Θα πάτε καλεσμένοι σε κανένα σπίτι και θα γίνουμε ρεζίλοι. Μην κάνετε έτσι και λίγα σας είπε η μάνα σας. Άντε. Αν είναι να ρεύεστε, πρέπει να ρεύεστε σωστά. Άστο βρε Ρένια το βιβλίο τώρα. Τι θες? Ξέρεις, λένε ότι η βάση για μια σωστή οικογένεια είναι το ζευγάρι. Ακριβώς. Δηλαδή εμείς. Πρέπει ρε παιδί μου, με κάθε ευκαιρία να ερχόμαστε πιο κοντά. Αφορμή ψάχνεις πάλι το στάκι. Και βρήκα μια καλή. Τα παιδιά βρήκαν ακόμα ξύπνια. Θα τα βάλω εγώ για ύπνο. Ναι, καλά, με καταφέρεις να ξεκολλήσεις από το κομπιούτερ. Σε ένα λεπτό. Έτσι όσο πούν και αυτά, ένα λεπτό δώσ' μας. Να περάσω την πίστα, μου μένει άλλη μια ζωή. Βρε, έχω πολύ καλό λόγο. Έρχομαι. Άντε, λεβέντες, τελειώνετε. 11.30 πήγε η ώρα. Έλα ρε μπαμπά, δύο λεπτά μόνο, σε παρακαλώ. Κανένα λεπτό. Μια κίνηση μένει μόνο. Πρέπει να βρούμε το κλειδί της πύλης για να μπούμε στο βασίλειο των υπερανθρώπων. Και τότε θα έχουμε όλες τις υπερμαγικές ικανότητες. Υπερφυσικές, στόκο. Το κλειδί θα είναι εκεί και αύριο. Άντε, τελειώνετε γιατί έχω δουλειά. Αν το κλείσουμε τώρα, θα χαθούν όλα όσα έχουμε βρει. Κοίτα εδώ, η χρυσή καμπάνα, ο ασκός του μαγικού ανέμου, η υπόγεια σύραγγα του βασιλείου. Τα βρήκατε όλα αυτά. Τι λέμε τώρα, και μένει μόνο αυτό το κλειδί. Κάπου στη σπηλιά πρέπει να είναι. Πού το ξέρετε εσείς? Μας το είπε ο σοφός μάγος Όραμπορ. Πήγαμε εκεί και μας έδωσε διγύης. Είπε ότι είναι στο κέντρο της γης. Άρα, στη σπηλιά. Πού ξέρεις ότι είναι αυτή η σπηλιά? Μπορεί να είναι κάποια άλλη. Δεν έχει άλλες. Ένα φρούριο έχει ολοκιόλο. Κάτω από το φρούριο, τι είναι? Φυλακή στο βασιλιά. Εκεί είναι! Πω, τα σπάσμα μου, έσαι παιχτούρα! Κάτσε, κάτσε. Κώστα, είσαι με τα καλά σου. Σε έστειλα να μαζέψεις τα παιδιά και εσύ παίζεις. Τώρα, τελειώνω το πέμπτο επίπεδο. Αν βρω το κρυστάλλινο κύπελο, θα μπω στο Πάνθεο. Στο Πανηλήθιον θα μπεις. Κώστα! Κώστα, γέλα γρήγορα! Τι είναι, βρε αγάπη μου? Κοίτα τι βρήκα! Πού τα βρήκες αυτά? Εδώ!
Του Λουκά θα είναι. Τι λες, μωρέ! Ναι, βρε, θα το έδωσε η Ναταλία. Κώστα, δικά μου, δεν τα αναγνωρίζεις. Ας το καλό. Τώρα που το λες. Το θέμα, αγάπη μου, είναι πώς βρέθηκαν εδώ κάτω αυτά τα σουτιέν. Έτοιμοι! Έτοιμοι! Οπλίσατε! Οπλίσαμε! 3, 2, 1, πιτ! Mayday, mayday! Επαναλαμβάνω, mayday, mayday! Κόπτσα out! Κόπτσα εκτός μάχης! Να δεις πω ο μάγκας ο Λουκάς τα πήρε για εξάσκηση. Τι εξάσκηση, ρε Κωστάκη? Ρε άκου που σου λέω, δουλειά σου, αντρικές κουβέντες. Αυτή είναι η δουλειά μου, αγάπη μου, να μεγαλώνω 3 αγόρια. Λέγε, λέγε! Πώς να στο εξηγήσω τώρα. Για τον άντρα είναι περίεργο πράγμα το σουτιέν. Χρειάζεται μια εξοικείωση, είναι πολύπλοκο πράγμα. Έχει χιλιάδες κουμπώματα διαφορετικά κάθε φορά. Έχει κόπιτσες, έχει κορδελάκια, έχει λαστιχάκια, έχει σούστες, κομμωδίνα. Κομμωδίνα, αγάπη μου. Θέλω να σου πω ότι είναι εξαιρετικά περίπλοκο πράγμα. Χρειάζεται εξάσκηση. Ακόμα κι εγώ δυσκολεύτηκα πολύ να το μάθω. Σιγά τον άθλη του Ηρακλή. Τι να πούμε κι εμείς που το ανοιγοκλίνουμε πίσω από την πλάτη μας. Και εμείς, μην νομίζεις. Πίσω από την πλάτη σας το ανοιγοκλίνουμε. Τεράστια πείρα. Με καλέσανε στο πανεπιστήμιο, στο Στίφενστάιν. Ενοχλώ? Κλείστε λίγο, βρε παιδί μου, να μιλήσουμε. Τι θες, ρε μαμά, πάλι? Να παίξουμε κανένα παιχνιδάκι? Να δεθούμε σε κανένα δέντρο? Τι? Μη φωνάζεις, αγάπη μου, να τα πούμε ήθελα μόνο λίγο. Να σου πω κάτι, εγώ σε καταλαβαίνω. Νιώθεις αδικημένος και έχεις δίκιο. Τα αδέρφια σου είναι πολύ μικρά και όλη την ώρα κάνουμε πολύ παιδικά πράγματα. Εντάξει, δεν με πειράζει, το έχω συνηθίσει. Ναι, αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι εσένα τώρα σε απασχολούν άλλα πράγματα. Και απλώς ήθελα να σου πω ότι αν τυχόν έχεις την ανάγκη να μιλήσεις με κάποιον, εγώ είμαι εδώ. Δεν θέλω να συζητήσω, να διαβάσω θέλω. Μπορώ. Το φαντάστηκα ότι δεν θα θέλεις να μιλήσεις, γι' αυτό και πήρα την πρωτοβουλία να σου πάρω αυτό το βιβλίο που έχει μέσα ό,τι χρειάζεται να ξέρεις. Τι είναι αυτό? Μην τα ανοίξεις τώρα, να φύγω πρώτα. Γιατί? Δεν, μωρέ, ντρέπομαι να είμαι μπροστά όταν τα ανοίγεις. Γιατί, μαμάκα, ντρέπεσαι? Τι έχει μέσα? Είναι ένα βιβλίο για την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των εφήβων. Πας καλά, ρε μαμά, δεν τα χρειάζομαι εγώ αυτά. Πώς, Λουκά μου, έφηβος είσαι. Πρέπει να ξέρεις ορισμένα πράγματα. Και επειδή αποκλείεται να ρωτήσεις είτε μένετε τον πατέρα σου. Μαμά, δεν χρειάζεται να ρωτήσω. Ξέρω ήδη. Ναι, χαρά μου, ξέρεις. Δεν πειράζει, αν δεν το χρειάζεσαι, άστο εκεί πέρα σε μια γωνιά. Και αν το χρειαστείς, σε περίπτωση που. Ζω επίσημα το δράμα του 15χρονου. Α, να σου πω. Στην εποχή μου δεν υπήρχαν τέτοια βοηθήματα και πολλές κοπέλες μένανε έγκυες επειδή. Φτάνει, φτάνει. Σώστε τώρα που μπορείς. Πήγαινε πάνω και στα προοδευτικά. Έλα. Πάω, αγόρι μου. Πάω, πάω, πάω. Τώρα τι προβληματίζεσαι, χαζοπαίχνιδο ήταν. Εμένα μ' άρεσε. Θες να παίξουμε οι δυο μας? Τι να έχω εγώ εσένα και εσύ εμένα? Θα βάλουμε και ένα κοινό γνωστό στο μυαλό μας. Πλακίες δεν θέλω. Ράτα με. Ωραία. Αν ήτανε φάρμακο, τι θα ήτανε? Σιρόπι που κόβει το βήχα. Αν ήτανε φυτό? Βρύο και λιχίνα. Αν ήτανε φρούτο, τι θα ήτανε? Αν ήτανε φρούτο, θα ήτανε ξινάγκουρο. Κώστα, τη μάνα μου έβαλε. Όχι, στορκίζομαι. Χάρη, ελάτε. Κωστάκι μου, θα βάλεις εσύ χαρτοπετσέτες. Λουκά, τρώμε. Σε με ρένια τώρα, όρεξη για φαΐ έχω. Πρέπει να παραδώσω επεισόδιο και δεν έχω γράψει λέξη. Δεν πειράζει, αγάπη μου, θα φάμε και θα σου έρθουν ιδέες. Χάρη, άντε! Από ποιον θα μου έρθουνε, από τα παιδιά μας? Σαμπουνόπερα γράφω, δεν γράφω θρίλερ. Ρε παιδί μου, εννοώ ότι θα χαλαρώσουμε και θα ξεκαθαρίσει το μυαλό σου λιγάκι. Νικόλα, θα κρυώσει το φαΐ. Τι τρώμε? Ριζότο. Ωραία. Πού είναι ο μικρός, Νικόλα? Όχι, παιδί μου, τώρα θα έρθεις. Δεν μπορεί να τρώει ο καθένας μόνος του, λες και είμαστε φυλακισμένοι. Λάθος κάνεις εδώ πέρα. Οι φυλακισμένοι είναι αυτοί που τρώνε όλοι μαζί. Και τι μου λες δηλαδή, ότι πρέπει να μπούμε φυλακή για να βρεθούμε και οι πέντε μαζί? Αμάν, ρε μαμά, όλη την ημέρα ένας πάνω στον άλλον είμαστε. Όχι, χάρη μου, όλη την ημέρα τρέχουμε σε δουλειές και μαθήματα. Θέλω τουλάχιστον την ώρα του φαγητού, χαλαρά και ήρεμα να καθόμαστε σαν οικογένεια. Άντε, σερβιριστείτε. Έλα. Ωραία!
τώρα θα πούμε τα νέα μας. Το δικό μου είναι, συγγνώμη. Περιμένω από το γραφείο να μου πούνε για το επεισόδιο. Έλα ρε Κώστα. Πρέπει να πάρω παράταση. Συγγνώμη, συνεχίστε εσείς. Μαμά, μπορώ να πάω τουαλέτα. Τώρα ρε Σινικόλα, δεν μπορείς να κρατηθείς για μετά το φαγητό. Θα δείξει. Αμάν πια, άντε πήγαινε. Όλα την ώρα του φαγητού τα θυμάστε. Πού πας εσύ τώρα? Έχω ένα τσάτ. Και εδώ τσάτ έχουμε, ας τον πισινό σου κάτω. Θα πω μια καλή νύχτα που έρχεται να τελειώσει ο μπαμπάς. Αμάν πια εδώ μέσα. Έφυγαν όλοι. Χαρή. Τι, να μην πάω κι εγώ να πλύνω τα χεράκια μου? Τι είμαι, κανένα ζώο? Δόξα τω Θεώ, πήρα παράταση, θα παραδώσω το επεισόδιο μεθαύριο. Ωραία, κάτσε. Κάτσε να πάρω και τη Ρόση να της το πω να ησυχάσει. Όχι, δεν πας πέρα, εδώ θα κάτσεις. Αμάν πια όλοι σας. Ελάτε όλοι στο τραπέζι, γιατί θα αρχίσω να παίρνω κεφάλια εδώ μέσα, εντάξει. Όλοι εδώ, καθίστε. Δεν θα το συζητήσω άλλο, θα περάσουμε μία ήρεμη και χαλαρή οικογενειακή βραδιά, ακόμα και αν χρειαστεί να σας δέσω στις καρέκλες σας. Χαλαρώστε όλοι, τώρα. Αυτό είναι. Μου έδωσε σημαία. Η Μυρσίνη τρελαίνεται και την κλείνουν σε ψυχιατρίο. Γεωγραφία. Βουνά ήταν αυτά? Ναι, ναι. Για να δω. Όχι. Πού είναι αυτά τα βουνά? Παντού. Τι θες τώρα, Νικόλα, φύγε. Τίποτα, απλά κουβέντα πιάνω. Πώς τα λένε αυτά τα βουνά? Άλπις. Ωραίες οι Άλπις. Δεν είναι σαν τα λοφάκια της Ναταλίας? Σας έχω, τι σας έχω. Όχι, όχι. Όχι πάλι ρε μαμά. Δηλαδή τόσους λαχνούς ούτε σε έρανο. Περιμένετε βρε, αυτό θα σας αρέσει. Μπαμπά, κάνε κάτι σε παρακαλώ, έχει πάθει αιμονή με τους λαχνούς. Μαμά, θέλεις καλύτερα να πας να παίξεις με τα τάπερ σου? Σταμάτα, μην την αποπέρνεις, άσε να δούμε τι θέλει να μας πει. Αν δεν μας αρέσει, πέσουμε τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εδώ μέσα έχω βάλει λευκά χαρτάκια, εντάξει. Θα σας μοιράσω από ένα και θα γράψετε μία δραστηριότητα που σας αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Ναι και. Τι και. Μετά θα τραβήξουμε ένα στην τύχη και ό,τι πετύχουμε θα το κάνουμε όλοι μαζί σαν οικογένεια. Μαμά, αυτό το βιβλίο που διαβάζεις πρέπει να απαγορευτεί. Έλα, σταμάτα. Μολύβι. Δηλαδή θα κάνουμε ό,τι βγει. Στα πλαίσια του λογικού, έτσι. Τίποτα παράνομο. Τίποτα. Έλα, ρε. Δεν βλέπω. Λοιπόν, για να δούμε τι μας έτυχε. Κάψιμο βιβλίου για γονείς. Μπράβο, Χάρη. Συγχαρητήρια. Και πού ξέρεις ότι το έγραψα εγώ? Μόνο εσύ θα έγραφες το κάψιμο με ψιλογιώτα. Έτσι πάει, είναι όπως το γλύψιμο. Μόνο που αυτό θέλει ψιλογιώτα στο πρώτο ή. Μπορώ να αλλάξω το χαρτάκι μου. Θέλω να προτείνω ομαδικό ξύλο στο Λουκά. Έλα ρε, κάτσε κάτω, μοβόρε. Έλα, έλα ηρεμήστε. Άντε, τραβάω άλλο, κάτσε κάτω. Λοιπόν, αυτό. Μπάλα μέσα στο σπίτι. Ω, ναι. Φοβερή ιδέα, Χάρη! Ναι, ναι, πάμε, θα έχει η φάση. Ξεκινάμε. Μισό λεπτό, ρε παιδιά, μπάλα μέσα στο σπίτι. Ναι, δεν είναι παράνομο. Παράνομο δεν είναι, παιδί μου, αλλά. Ξέρω εγώ να κλειστούμε πάλι μέσα. Δεν θέλετε να πάμε στο πάρκο να πάρουμε και αέρα? Αφού αυτό κλήρωσε, αυτό πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να σέβεσαι τον κλήρωμα. Μα, έλα, πάμε, πάμε, αρχίσουμε. Να σας πω κάτι όμως, μήπως να βγαίναμε έξω στον κήπο που έχει ωραία μέρα. Όχι. Για τίποτα δεν είστε εσείς. Κοίτα εδώ.
το αγαπημένο μου βάζο, της γιαγιάς μου ήτανε. Και αυτό της γιαγιάς σου ήτανε. Έλεος πια σε αυτό το σπίτι, πρέπει να αγοράσουμε καινούργια πράγματα. Ηρέμησε αγάπη μου, δεν πειράζει, θα το κολλήσουν τα παιδιά. Εμείς! Εσείς! Δική τους ιδέα ήταν να παίξουμε μπάλα. Θες να τα ακούσεις τώρα, γιατί έχω επιλογή. Έλα, έλα, μην τσακώνεστε λοιπόν, έχω μια ιδέα. Θα γράψουμε τα ονόματά μας σε χαρτάκια και θα τραβήξουμε ένα στην τύχη. Όποιο το όνομα τύχει, θα κάτσει και θα κολλήσει το βάζο, ε. Δίκιο. Πας καλά ρε Λουκά. Μια χαρά. Τράβα ένα. Κατεμιά, ε. Λοιπόν, σας κάλεσα εδώ γιατί πρέπει να αναλάβουμε δράση. Και κάκι. Ναι. Όχι, κάνεις δίαιτα. Και κάκι. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Όπως γνωρίζετε, είμαι λάτρης του βιβλίου γενικώς, αλλά το βιβλίο της μαμάς είναι επικίνδυνο και πρέπει να καταστραφεί. Την ίδια σκέψη έκανα κι εγώ. Αυτό το βιβλίο πρέπει να φύγει σήμερα κιόλας. Αλλά πώς. Το βρήκα. Θα κάνουμε λαχνούς και ο καθένας θα γράψει τράβες. Μην τον ακούς, παιδί της μάνας του. Έχω μια ιδέα σατανική, αλλά χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Αν πετύχει, το βιβλίο θα γίνει ο καλύτερος μας φίλος. Με ενδιαφέρεις. Και κάκι. Όχι, είπαμε. Τι γράφεις? Κάνω ένα προσχέδιο. Έχω μια ιδέα για ένα καινούριο βιβλίο. Γιατί δεν τα γράφεις στο κομπιούτερ? Το προσχέδιο έτσι γίνεται, στο χαρτί. Και το χάσει το χαρτί. Δεν θα το χάσω, άσε με. Στο κάτω-κάτω τη γραφή, μετά θα το δακτυλογραφήσω στο κομπιούτερ. Χαμένο χρόνο, ρε μπαμπά, γιατί δεν παίρνει ένα σκάνερ. Σκάνερ, ρε. Ε, ναι, θα αποθηκεύω τα χειρογραφά σου κατευθείαν στο κομπιούτερ. Δεν είναι ακριβό. Λες. Ε, ναι. Σκέψου τι επιτυχία θα κάνει το δεύτερο βιβλίο σου. Τα χειρογραφά αυτά θα αξίζουν εκατομμύρια. Καλό είναι να τα έχουμε διατηρήσει. Εκατομμύρια. Τι κάνεις εδώ, Νικόλα? Σε περιμένω. Γιατί? Έχω κάποιες απορίες. Οχ. Άντε, λέγε, σ' ακούω. Παιδί είμαι, τι να κάνεις? Ναι, πραγόρι μου. Ήθελα να μου πεις τι σημαίνει μεγαλεπίβολα σχέδια. Όταν βάζεις ένα στόχο μακρινό και δύσκολο. Εσύ έχεις κανένα? Με, έχω. Θέλω να γράψω άλλο ένα βιβλίο. Αλήθεια, για μίλα μου γι' αυτά. Είναι μια δυνατή ιδέα. Είναι ένα νησί. Εκεί πάνω ζει μια κοινότητα ανθρώπων. Λοιπόν, κρατάμε το layout της σελίδας τους. Μετά προσθέτουμε το δικό μας κείμενο. Αυτό είναι. Απλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί μετά πώς θα κολλήσουμε τις σελίδες. Μας βρει ο μπαμπάς, ήρθε το τέλος. Μη σε νοιάζει, ο μικρός κρατάει τσίγες. Εκεί συμβαίνει ένα φοβερό μυστήριο. Υπάρχουν εγκαταστάσεις όπου γίνονται πειράματα. Αλλά κανείς δεν ξέρει τι πειράματα. Μια μέρα γίνεται μια μεγάλη έκρηξη. Κοίτα δουλειά, ούτε που φαίνεται ότι αλλάξαμε το κείμενο. Ήρθε, πάμε. Άλλος χασμογελούσε. Κι άλλος έχει χάσει τελείως την μπάλα. Ρε μωρό μου, μόνος σου μιλάς, ε? Έξω τον Νικόλα, του έλεγα για το βιβλίο μου. Πού πήγε? Το δωμάτιό του είναι ο Νικόλας. Μα είναι δυνατόν? Εγώ του μιλάω για το βιβλίο μου, του λέω τόσα πράγματα δικά μου, τα μοιράζομαι μαζί του και αυτό σηκώνεται και φεύγει. Δεν υπάρχει καμία επικοινωνία εδώ πέρα. Δώσ' μου μια πετσέτα. Ρενιά! Τι κάνεις? Μπάμιες. Βλέπω δεν ακολουθείς το βιβλίο σου, ε.
Τι σχέση έχει το βιβλίο με τις μπάμιες? Μα το λέει ξεκάθαρα ότι δεν πρέπει να φτιάχνεις φαγητά που δεν μας αρέσουν. Τι λες, μωρέ Λουκά? Και εμένα παράξενο μου φάνηκε, αλλά στον τομέα της διατροφής λέει: το φαγητό είναι η πιο στενή σωματική ανάμνηση του παιδιού από την πρώιμη επαφή μαζί σας. Φέρνει στο μυαλό τις πρώτες εμπειρίες του θυλασμού. Γι' αυτό και πρέπει να παραμείνει μια ευχάριστη διαδικασία σε όλα του τα χρόνια. Κάτσε, δεν κατάλαβα. Συνεχίζει λέγοντας: αν τα παιδιά σας θέλουν να τρώνε πίτσα, δώστε τους πίτσα. Αν θέλουν να φάνε μπροστά στην τηλεόραση, μην τους χαλάτε χατήρι. Η σύντηση πρέπει να είναι μια ευχάριστη διαδικασία που τα επαναφέρει στη ζεστασιά της αγκαλιάς σας. Έλα εδώ να δω. Ορίστε. Τι να πω. Μήπως αν τραβούσαμε ένα κλήρο με τα φαγητά που μας αρέσουν. Δεν υπάρχει, μα. Δεν υπάρχεις. Παπα, κοίτα το μωρό πως ήτανε, σαν ένα λιπουδάκι. Κούκλας ήτανε, θυμάσαι που ντρεπόμασταν να το κυκλοφορήσουμε? Εσύ ντρεπός να το κυκλοφορήσεις, εμένα παιδί μου ήτανε. Γιατί εμένα τι ήτανε δηλαδή? Τι κάνετε? Να εδώ κοιτάμε παλιές φωτογραφίες, θέλουμε να τις σκανάρουμε για να μην χαλάσουμε το χρόνο. Ποιος είναι αυτός? Ο Λουκάς. Τι λες ρε Κώστα, έτσι ήταν ο Λουκάς? Βέβαια, έτσι και χειρότερα ήταν. Δεν θυμάσαι καλά, παιδί μου. Ο Λουκάς γεννήθηκε πεντακάθαρος και καλοσχηματισμένος. Σαν ζωγραφιά ήταν το παιδί. Ρε, θα με τρελάνεις, δεν ξέρω εγώ τον Λουκά. Εδώ δες τον, ίδιος είναι. Όχι. Όσο στοίχημα θέλεις. Τώρα δεν ξέρει η μάνα το παιδί. Έλα, έλα, βγάλ' το να δούμε, Σπάει τα νεύρα, ρε παιδιά. Ορίστε. Τι? Αύγουστος 1995. Αχού, ο Λουκάς ήταν αυτός? Όχι. Εδώ λέει Μαρίκα. Ποια είναι η Μαρίκα? Εσύ πες που ξέρεις τα παιδιά μας, υποτίθεται. Ρε καλό στο Μαρικάκι! Για πού το βάλες? Σινεμά. Τι σινεμά, παιδί μου? Δευτεριάτικα σινεμά. Πότε θα διαβάσεις? Το βιβλίο της μαμάς λέει ότι πρέπει να βγαίνουμε με τους φίλους μας κάθε μέρα για να επιτύχουμε μια ομαλή κοινωνικοποίηση. Χαίρετε. Ρε Νιά! Ρε Νικόλα! Τόσα μπλοκ, τόσα χαρτιά στον τοίχο βρήκες να ζωγραφίσεις! Το λέει το βιβλίο σου! Άντε φύγε τώρα, δημιουργό! Σουτ! Hey, touch this! Δεν πας έτσι πουθενά! Αυτό είναι το προσωπικό μου στυλ! Πρέπει να το υποστηρίξεις! Το λέει και το βιβλίο! Άντε, φύγε τώρα, τι κοιτάς! Κώστα, κάτι δεν πάει καλά με αυτό το βιβλίο. Από τη μέση και κάτω γίνεται πάρα πολύ φιλελεύθερο, άκου. Να αφήνετε τα παιδιά μόνα τους και να πηγαίνετε διακοπές μακριά. Αφήστε τους πολλά λεφτά και ρίξτε μαύρη πέτρα πίσω σας. Μπλε αυτές τις μπουρδες. Δες. Α, τον άτιμο το Λουκά. Γι' αυτό ήθελε να πάρω σκάνερ. Θα το δείξω εγώ. Άντε, άντε, σας περιμένουμε να σας πούμε τα ευχάριστα. Επιτέλους ήρθε το γράμμα που περιμέναμε. Σας δεχτήκανε, βρε, και τους τρεις. Πού μας δεχτήκανε? Άνοιξε, άνοιξε και θα δεις, έλα. Δεν είναι τέλειο? Θα πάτε εσωτερική στο καλύτερο θρησκευτικό σχολείο της Γερμανίας. Ναι, το λογότυπο είναι από μια σχολή διτών στην Ολλανδία. Αν θέλετε να πλαστογραφήσετε κάτι, τουλάχιστον να το κάνετε σωστά. Εδώ μαμά, ποιος είναι? Εγώ με κάτι φίλες μου. Πού είσαστε? Σε μια συναυλία για τη Διεθνή Αμνηστία. Είχαν έρθει πολλοί τραγουδιστές από το εξωτερικό. Εγώ είχα πάει για το Σπρίγκστιν, αυτό ήταν ο αγαπημένος μου. Πότε ήταν αυτό? Το 88. Ζούσες το 88? Βέβαια ζούσα το 88, Νικόλα μου. Α, ζεις από πολύ παλιά. Πρόλαβες και τη δικτακτορία? Φυσικά την είχα προλάβει, Νικόλα μου, αλλά ήμουν πολύ μικρή, εντάξει. Απίστευτο! Πρόλαβες και την καταστροφή της Σμύρνης? Όχι, βρε Νικόλα μου. Όχι, προς Θεού, η καταστροφή της Σμύρνης έγινε το 22. Ναι, εσύ είχες γεννηθεί τότε. Όχι, δεν είχα γεννηθεί. Και αν συνεχίσεις έτσι, σε λίγο θα εύχεσαι να μην είχες γεννηθεί κι εσύ. Όπα! Κάποιος τους πονάει.
Θέλω απλά να κάνω αυτό που γουστάρω. Από σένα δεν με νοιάζει το μπράβο αν θα πάρω. Σε μένα πιστεύω, παλεύω. Ναι, το έχω το πείσμα, γι' αυτό και αντέχω. Πες μου, ποιο είναι το πρόβλημά σου. Με μένα το κόλλημά σου. Ζω τη ζωή μου, ναι, τη δική σου ζήσε. Αφού δεν σου αρέσω, τότε μην ασχολείσαι.